Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο τηλεοπτικό φόρουμ των Δελφών. Ένα περίεργο φόρουμ στη σκιά της πανδημίας, η οποία φαίνεται δεν μας άφησε και συνεχίζεται. Επομένως, θα συζητήσουμε για τα ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων, για το κράτος δικαίου και τα ατομικά δικαιώματα και τα προβλήματα της δικαιοσύνης. Αυτή η πανδημία έφερε στην επιφάνεια πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν το νόμο, το σύνταγμα, τα δικαιώματα κτλ. Έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργό και νυν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Παναγιώτη Πικραμμένο, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και σε πολλά υπουργεία υπουργό, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, και βλέπω ότι ο τίτλος είναι «The day after», εννοούν την επόμενη μέρα της πανδημίας. Διαβάζουν όμως την Κυριακή μια συνέντευξη του Αντιπροέδρου, είδα ότι τα ζητήματα είναι «The day before». Συζητάμε ακόμα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, για τα ζητήματα της δικαιοσύνης, για το χρόνο έκδοσης αποφάσεων της δικαιοσύνης, ένα ζήτημα για το οποίο η Ελλάδα έχει καταδικαστεί πολλάκις από το δικαστήριο του Στρασβούργου για καθυστερήσεις, οι οποίες στην ουσία γίνονται αρνησιδικίες. Γιατί, κύριε Πικραμμένο, γιατί έχετε και την ιδιότητα του δικαστικού, του πρώην Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας? Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω το Φόρουμ των Δελφών για την πρόσκληση και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχω με τον κύριο Βενιζέλο, έμπειρο κοινοβουλευτικό, πανεπιστημιακό διακεκριμένο και πραγματικά έμπειρο και από απόψεως υπουργικών καθηκόντων. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό θα είναι να συζητήσουμε αυτό το οποίο επισημάνατε, «the day after», γιατί ήδη βρισκόμαστε στο «the day after». Εάν θέλετε να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη, πράγματι είναι συνέπεια πολλών ετών που δεν ελήφθησαν μέτρα, είναι συνέπεια νοοτροπίας δικαστικών λειτουργών, η οποία επικράτησε τα τελευταία χρόνια να θεωρεί τη δικαστική σταδιοδρομία ως μία ιονή δημοσιοϋπαλλική νοοτροπία. Είναι κατά τη γνώμη μου πάντα, για τη γνώμη μου εκφράζω, συνέπεια μιας κακώς εννοούμενης επιοίκειας μέσα και συναδελφικότητας ανάμεσα στους δικαστικούς λειτουργούς, και μπορώ να επισημάνω και άλλα πράγματα, εάν θέλετε να την πάμε πιο βαθιά τη συζήτηση. Πάντως, πολλά πράγματα μπορούν και πρέπει να γίνουν. Ναι, μπορούν και πρέπει να γίνουν. Είστε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Τι θα κάνετε? Θα εισηγηθώ στην κυβέρνηση διάφορα θέματα τα οποία σκέπτομαι. Πιστεύω ότι για να κάνουμε μια άλλη δικαιοσύνη πρέπει να αρχίσουμε από τα νέα παιδιά που προσέρχονται για να γίνουν δικαστική λειτουργή. Εκεί λοιπόν, αρχίζοντας από τη σχολή δικαστών, θα έλεγα ότι πρέπει να εφησίσουμε μια νέα νοοτροπία, αλλά όχι μόνο αυτό, θα πρέπει εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν, για μένα να δοκιμάζονται πολύ χρόνο στην πράξη. Να δοκιμάζονται, να γίνονται ιονή δικαστική λειτουργή και να μονιμοποιούνται μόνο εφόσον δοκιμαστούν στην πράξη. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι, σε ό,τι αφορά πάντα τους δικαστικούς λειτουργούς, οι προαγωγές να γίνονται
όχι μόνο με την πάροδο των ετών κλπ, αλλά και με ουσιαστικές προϋποθέσεις. Έχω υπόψη μου κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει με τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων. Για να προαχθούν πρέπει να αποφοιτήσουν από τη σχολή πολέμου. Μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο και με τους δικαστικούς λειτουργούς. Αυτό στο κομμάτι που αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς, η γνώμη μου είναι ότι χρειαζόμαστε λιγότερους δικαστές, χρειαζόμαστε παραστάτες των δικαστικών λειτουργών, νέους δικηγόρους που μπορούν να βοηθήσουν και να είναι οξυλιέρο όπως είναι στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η πλήρης ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Οι δικαστικοί υπάλληλοι και αυτοί να επιμορφωθούν. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι πολύπλευρο και πρέπει να αντιμετωπιστεί στο σύνολό του, αλλά τελειώνοντας θέλω να πω ότι εγώ τη βαρύτητα τη δίνω στη νέα γενιά των δικαστών που θα δημιουργήσουμε. Εσείς υπήρξατε και υπουργός δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων, ναι. Προ 26 ετών, προ 25 ετών. Ήμουν ίσως, όχι ίσως, ήμουν ο νεότερος υπουργός δικαιοσύνης στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Και την παρακολουθείτε τη δικαιοσύνη από πολύ κοντά. Την παρακολουθώ καταρχάς από επιστημονικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον με τον πρόεδρο, τον κύριο Πικραμμένο, ο οποίος έχει αφήσει μια μεγάλη παρακαταθήκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε γνωριστεί πριν από πολλές δεκαετίες, όταν και εγώ ήμουν ενεργός δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και χαίρομαι πολύ που συζητάμε με τον κύριο Πικραμμένο για τα θέματα αυτά, γιατί έχουμε υποστεί από κοινού και τις συνέπειες μιας βαθιάς σύψης στο δικαστικό σύστημα και ιδίως στην ποινική δικαιοσύνη με την γνωστή σκευωρία Νοβάρτης. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ας το επισημάνουμε. Θα μου επιτρέψετε εγώ να το δω από την οπτική γωνία του δικηγόρου και του διαδίκου. Αν ο διάδικος, αν ο πολίτης, ο ενδιαφερόμενος δεν νιώσει ότι υπάρχει ασφάλεια δικαίου, ότι υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα δικαστικής προστασίας, δεν κάνουμε τίποτα. Όλα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης και ζήτημα πρόσληψης. Πρέπει να προσλαμβάνει ο πολίτης, ο επιχειρηματίας, ο επενδυτής, αλλά κυρίως ο αδύναμος άνθρωπος, την εικόνα μιας δικαιοσύνης που είναι γρήγορη, δίκαιη, ανθρώπινη, αποτελεσματική. Βέβαια, κάθε κλάδος, κύριε Μανδραβέλη, έχει τα δικά του προβλήματα. Άλλα προτάσσονται στην ποινική δικαιοσύνη, άλλα στη λεγόμενη πολιτική δικαιοσύνη, στις αστικές και εμπορικές διαφορές, άλλα στη διοικητική δικαιοσύνη, στα διοικητικά δικαστήρια, το Συμβούλιο Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι πιο πολυτελής, ας το πω έτσι, η διοικητική δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και πολλές φορές βάρβαρη η κατάσταση στην ποινική δικαιοσύνη και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην λεγόμενη πολιτική δικαιοσύνη με την έννοια της αστικής δικαιοσύνης, της αστικής και εμπορικής διαφοράς. Το δικηγορικό σώμα μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο, να στεριώσει και να επιβάλλει και να προωθήσει αλλαγές, εάν το ίδιο πιστέψει ότι από τις μεταρρυθμίσεις δεν χάνει δικηγορική ύλη, δεν κινδυνεύει να χάσει το αντικείμενό του και τις πιθανές αποδοχές του, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μια πραγματικότητα, ένα δικηγορικό επάγγελμα το οποίο πρέπει να επιβιώσει όχι παρασιτικά, αλλά δημιουργικά. Πρέπει λοιπόν το δικαστικό, το δικηγορικό σώμα να πιστέψει καταρχάς στις εναλλακτικές διαδικασίες, στις εναλλακτικές μορφές απονομής δικαιοσύνης. Πρέπει να πιστέψει στην διαμεσολάβηση, πρέπει να πιστέψει στην διαιτησία. Τώρα οι σημαντικές οικονομικές διαφορές επιλύονται διαιτητικά, πολλές φορές διεθνώς, ενώ για τις μικρές και μεσαίες υποθέσεις περιμένεις χρόνια, δεκαετίες στην κρατική δικαιοσύνη. Και πρέπει να βοηθήσουν εδώ οι δικηγορικοί σύλλογοι, τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, πρέπει να βοηθήσει ο κόσμος της αγοράς, ώστε να ανθίσουν αυτοί οι εναλλακτικοί θεσμοί, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο την πολιτική δικαιοσύνη, τα αστικά και εμπορικά δηλαδή ζητήματα, αλλά μπορούν να αφορούν και πολλά θέματα διοικητικής δικαιοσύνης, κυρίως διαφορές φορολογικού, τελωνιακού, ασφαλιστικού δικαίου. Επίσης, η απλούστευση των διαδικασιών
η απογραφειοκρατικοποίηση, η αποδικονομοποίηση. Το σύστημά μας είναι έντονα δικονομικό. Επικρατεί και κυριαρχεί το δικονομικό δίκαιο, το διαδικαστικό και όχι το ουσιαστικό. Πρέπει να αποκατασταθεί η σχέση. Το ουσιαστικό δίκαιο να είναι το κύριο. Να μην πηγαίνουμε με το μυρογνωμόνιο να απορρίψουμε ως απαράδεκτες ορισμένες ας πούμε, πρωτοβουλίες των διαδίκων, επειδή δεν έχουν τηρηθεί κάποιοι τύποι με απόλυτη ακρίβεια, ενώ μπορούν να σωθούν οι διαδικασίες και να πάμε στην ουσία γρήγορα και αποτελεσματικά. Και βέβαια η ψηφιοποίηση από την άποψη αυτή θα βοηθήσει. Ο τρόπος με τον οποίο γράφονται οι αποφάσεις μπορεί να γίνει ουσιαστικότερος και απλούστερος. Η χρήση των ηλεκτρονικών, των ψηφιακών μέσων από τους δικαστές όλων των βαθμών. Συμφωνώ απολύτως με την βασική πρόταση του κυρίου Πικραμένου να υπάρξουν υποστηρικτές του δικαστή, δηλαδή ο κάθε δικαστής, ιδίως από το βαθμό του εφέτη και πάνω, να έχει ρεφεραντέρ, να έχει εισηγητές, να έχει βοηθούς δηλαδή που τον βοηθούν στην προετοιμασία. Δεν νοείται να υπάρχουν εισηγητές στο Συμβούλιο Επικρατείας και στον Εκτικό Συνέδριο, αλλά ο αεροπαγήτης να είναι μόνος, αβοήθητος, ή ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, χωρίς να έχει νεαρούς πρωτοδίκες οι οποίοι να βοηθούν εκεί ως ρεφεραντέρ, ως εισηγητές του. Επίσης, όλα αυτά που είπε ο κύριος Πικραμένος για τη σχολή δικαστών, για την μετεκπαίδευση, για την διαρκή εκπαίδευση, η σχολή δικαστών δεν ασχολείται μόνο με την αρχική εκπαίδευση, αλλά και με την διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Επίσης, πρέπει η αξιολόγηση, η αξιοκρατία να συνδεθεί με τα ένδικα μέσα. Δεν νοείται η επιθεώρηση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών να αποσυνδέεται με τη δουλειά τους. Δηλαδή με το πώς τα ανώτερα δικαστήρια αξιολογούν τις αποφάσεις τους και τις διατάξεις τους και τα βουλεύματά τους μέσω των ενδίκων μέσων που ασκούνται, των εφέσεων και των αναιρέσεων. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλες τις δυνατότητες που μας δίνει το Σύνταγμά μας, το σχετικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο περί δικαιοσύνης, που δεν το πιάσαμε καθόλου στην τελευταία αναθεώρηση, επιτρέπει πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να το ανασκάψουμε και να προχωρήσουμε πολύ δυναμικά, αρκεί να έχουμε την στήριξη των ίδιων των δικαστών και κυρίως την στήριξη του δικηγορικού σώματος. Ναι, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε πολλά και τα συζητάμε πολλά. Το θυμάμαι από το πριν το πρώτο μνημόνιο και επί των ημερών σας. Τα συζητάμε. Κολλάει στο γεγονός ότι δεν υπάρχει στήριξη των δικηγόρων και των δικαστών. Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης που δεν υπάρχει. Ας απαντήσει ο πρόεδρος και θα συνεχίσει. Εσείς είστε αντιπρόεδρος σε μια κυβέρνηση η οποία είναι μεταρρυθμιστική. Λέει ότι είναι μεταρρυθμιστική και είναι σε διάφορα. Το ζήτημα της δικαιοσύνης πριν τη δική σας συνέντευξη δεν πολύ ακούστηκε. Παρόλο που έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, έτσι, επενδύσεις δεν έρχονται κτλ. Θα πω μία κουβέντα, ότι αν χάσουμε το στοίχημα της δικαιοσύνης, κινδυνεύουμε να χάσουμε και το στοίχημα της οικονομίας. Τόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα. Τώρα, ο πρόεδρος έκανε μία πολύ σωστή επισήμανση, ότι πραγματικά μας χρειάζεται και η βοήθεια των δικηγορικών συλλόγων, οι οποίοι δεν μπορούν να παραμείνουν σε αναχρονιστικά αιτήματα. Πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι οι δικηγόροι ότι η διατήρηση και η επαύξηση της δικηγορικής ύλης δεν περνάει από τις παλιές διαδικασίες. Πρέπει να περάσει από άλλου είδους διαδικασίες, οι οποίες να προσαρμοστούν στην ταχύτητα με την οποία γίνονται οι οικονομικές διαπραγματεύσεις πλέον στην εποχή μας. Γιατί το επεσήμανε και ο πρόεδρος. Τι σημαίνει τώρα? Στις μεγάλες διαφορές, μεγάλες συμβάσεις, δεν επιλύονται από τα δικαστήρια, επιλύονται από διεθνή διαιτησία. Και μάλιστα, μετά από κάτι ατυχείς ρυθμίσεις που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, έφυγαν οι διαιτησίες και από την Ελλάδα και πήγανε σε διαιτησίες εξωτερικού. Εάν συνεχίσουμε έτσι,
η δικαιοσύνη και η απονομή της τίνει προς το να ιδιωτικοποιηθεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν οι δικηγόροι και να μην παραμένουν κολλημένοι σε παλιά αιτήματα. Τώρα να σας πω κάτι. Επί εποχής μου γίνανε δύο νόμοι οι οποίοι πιστεύω ότι βοήθησαν πάρα πολύ στην επιτάχυνση της διοικητικής δικαιοσύνης. Τους νόμους αυτούς γνωρίζει πολύ καλά ο Πρόεδρος, τους έχει σχολιάσει και με βιβλία του. Είναι ο 3900 και ο άλλος ποιος είναι του 12. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν φτάνει το νόμο να τον ασπαστεί μόνο η πολιτική εξουσία, γιατί και εκεί είχαμε αντιδράσει. Πρέπει να τον εστερνιστούν πρώτα οι ίδιοι δικαστές. Εγώ όταν έκανα τους νόμους, τους περνούσα από την Ολομέλεια και είχα το OK των ίδιων των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι καλούνται να τον εφαρμόσουν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν. Σε τι ποσοστό εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι τώρα? Τι είπατε? Αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται τώρα? Βεβαίως και εφαρμόζονται. Και έχει επιταχυνθεί. Είδαμε διαφορά. Βεβαίως. Διότι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στις υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος, οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες ήταν παλιά διάσπαρτες σε διάφορα διοικητικά δικαστήρια, τώρα έρχεται. Συγχωρήστε μου την έκφραση, της τσιμπάει το Συμβούλιο της Επικρατείας, βγάζει μία απόφαση οδηγό, η οποία εφαρμόζεται και λύνει την βασική διαφορά. Είναι η πιλωτική δίκη. Είναι η πιλωτική δίκη, η παραπομπή στην Ολομέλεια, οι προδικαστικές παραπομπές που μπορούν να γίνουν. Στην διοικητική δικαιοσύνη τα πράγματα είναι πιο προωθημένα και πιο εύκολα, μπορώ να πω, ναι. Γιατί υπάρχει και η παράδοση του Συμβουλίου Επικρατείας. Έπειτα, ήδη πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης μία διάταξη για συλλογή στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο ως προς την αξιολόγηση των δικαστικών λειτουργών, που εκεί ακόμη λόγω της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης πρέπει να γίνεται και αυτό μέσω των δικαστηρίων, αλλά μπορούν να βοηθήσουν σε άλλα πράγματα, στη χωροταξία των δικαστηρίων. Πόσες δικάζει το πρωτοδικείο Κοζάνης, να πω. Είναι απαραίτητο χωροταξικά να έχουμε στην αιτωλόγα Καρνανία 4 δικαστήρια? Ή δεν μας χρειάζονται 4 δικαστήρια σε απόσταση 70 χιλιόμετρων? Αυτά παλιά μπορεί να υπήρχαν. Και να υπήρχαν λόγω τοπικής υποστήριξης κλπ. Και τώρα μπορεί να έχουμε αντιδράσεις από τους δικηγορικούς συλλόγους. Αυτό που λέω είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πια. Διότι πρέπει να επικρατήσει ο ορθολογισμός. Και ο ορθολογισμός αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται πλέον από τη συλλογή των στοιχείων. Δεν έχω τα ακριβή νούμερα, αλλά θυμάμαι ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες σε καθυστέρηση, κάπου 1500. Το θεραπεύσαμε αυτό τα τελευταία χρόνια. Κάναμε μεγάλα βήματα ως προς τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ναι. Ιδίως στα ζητήματα του άρθρου 6, της δίκαιης δίκης. Εκεί έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Γιατί μπορεί το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να ικανοποιούνται από τα βήματα, αλλά το θέμα είναι ο πολίτης τι κάνει. Αν ο πολίτης είναι ικανοποιημένος, γιατί δεν πάβουν οι απαλωτριώσεις να κηρύσσονται και να καθυστερούν, να υπάρχουν ρημοτομικές απαλωτριώσεις ή δεσμεύσεις μέσω του πολυδομικού σχεδιασμού ακινήτων για δεκαετίες, δεν πάβει να υπάρχουν προβλήματα ανεπίλητα σε σχέση με διαφορές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, κοινωνικοασφαλιστικές για παράδειγμα. Γίνονται βήματα και στο Ελεκτικό Συνέδριο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά πολύ συχνά στα μέτρα επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης αντιδρούν τα ίδια τα δικαστήρια και δεν έχεις και μέσο να τα εξαναγκάσεις. Διότι μπορούν να σου πούν ότι από ένα σημείο και μετά παραβιάζεις την διάκριση των εξουσιών. Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Να.
Άρα μπαίνουμε σε έναν φαύλο κύκλο. Χρειάζεται συνένεση και ενεργοποίηση όλων των παραγόντων και των παραγόντων της αγοράς. Είχαμε κάνει πριν από χρόνια μια μεγάλη συζήτηση στον κύκλο ιδεών για τη σχέση δικαιοσύνης και ανάπτυξης, που όλο αυτό συνδέεται, όπως καταλαβαίνετε, με τις χρήσεις γης, με την περιβαλλοντική προστασία, με την απορρόφηση των επενδύσεων, με το μεγάλο πακέτο το οποίο τώρα έχουμε να διαχειριστούμε τα επόμενα 5 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 50 περίπου δισεκατομμυρίων. Αυτό όλο, ως προς τα μεγάλα μεγέθη, μπορεί να λυθεί μέσω της διαιτησίας, δηλαδή με παράκαμψη της κρατικής δικαιοσύνης. Αλλά για τον μεγάλο κορμό των συνηθισμένων περιπτώσεων, πρέπει να πας στο δικαστήριο. Και αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο αξιοπρεπή, γρήγορο, ευρωπαϊκό, αποτελεσματικό, που να έχει και μια ουσία, να έχει έναν πολιτισμό. Δεν αρκεί να διεκπεραιώνεις γρήγορα, πρέπει να αποδίδεις και πραγματική δικαιοσύνη. Άρα, το σχέδιο που έχει θέσει σε κίνηση ο πρόεδρος, ο κύριος Πικραμένος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θέλω να ελπίζω ότι είναι μια πολύ καλή βάση. Προσωπικά είμαι διατεθειμένος με ιδέες και προτάσεις να βοηθήσω, αλλά κυρίως πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι παράγοντες. Οι δικαστικές ενώσεις, τα δικαστήρια, οι δικηγορικοί σύλλογοι πρωτίστως, οι νομικές σχολές, οι δικηγόροι οι οποίοι ζουν στο ακροατήριο την αγωνία του πολίτη. Και νομίζω ότι αν το αναδείξουμε ως πρώτη προτεραιότητα για την ανασυγκρότηση της χώρας και για την διάσωση της οικονομίας και για τον αναπροσανατολισμό του αναπτυξιακού μοντέλου, θα έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι. Εκτός από τον πολίτη, που είναι το πιο σημαντικό βεβαίως, έχουμε τώρα και τον επενδυτή. Ο επενδυτής που θα έρθει από έξω, ποιον θα ρωτήσει πρώτα? Θα ρωτήσει ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο. Πόσο καιρό θα μου πάρει το χωροταξικό, πόσο καιρό θα μου πάρουν οι άδειες, πόσο καιρό θα μου πάρουν τα εργασιακά. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Λοιπόν, να σας πω και κάτι το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Ο πρόεδρος τα ξέρει βέβαια. Πάγιο αίτημα όλων των κυβερνήσεων ήταν να δημιουργηθεί ειδικό τμήμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο να δικάζει τις επενδύσεις. Όταν ήμουνα πρόεδρος τότε και ήσασταν κυβέρνηση, είχα πολλές, έτσι, να μην πω πιέσεις, πολλές συμβουλές και τέτοιες, να κάνω ένα τέτοιο τμήμα. Στο Συμβούλιο Επικρατείας όμως, τα μέλη του αντιδρούσαν τρομερά και υπήρχαν και πρακτικά προβλήματα. Με ποιους θα στελεχώσεις το τμήμα? Θα πάρεις τους καλύτερους από κάθε άλλο τμήμα? Θα αντιδρούσαν οι πρόεδροι των άλλων τμήματων. Θα πάρεις τους μέτριους? Δεν επιτυγχάνεις το σκοπό. Σκεφτήκαμε λοιπόν τότε πολύ και με τη συνεργασία του Αντιπροέδρου, του κυρίου Μενουδάκου και άλλων μελών, κάναμε το εξής. Ορίσαμε ότι οι υποθέσεις μεγάλου οικονομικού περιεχομένου είναι το άρθρο 40 του νόμου 4055 του 2012. Ορίσαμε λοιπόν ότι οι μεγάλες επενδύσεις μπορούν να εκδικάζονται σε οποιαδήποτε μορφή ανακύπτουν, δηλαδή είτε έχουν περιβαλλοντικό θέμα, είτε έχουν εργασιακό, είτε έχουν χωροταξικό, είτε τα έχουν όλα αυτά μαζί, να εκδικάζονται μία και καλή από την Ολομέλεια ή από ένα τμήμα το οποίο θα ορίσει η Ολομέλεια και το οποίο θα λύσει συλλήβδην όλα τα προβλήματα σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο. Υπάρχει και η παράδοση κάθε τμήματος στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το 5ο τμήμα, το 4ο τμήμα, που είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέγεται οικονομική δραστηριότητα, επενδυτική δραστηριότητα, προστασία περιβάλλοντος και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, τεχνικές λύσεις βρίσκεις. Ας σκεφτούμε γιατί όλοι διεθνώς δουλεύουν στις επενδύσεις με το αγγλικό δίκαιο. Γιατί έχει επιβληθεί. Γιατί έχει μία ασφάλεια, μία σταθερότητα, διότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης
Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, επιβάλλει την αγγλική γλώσσα, τα αγγλικά κατά βάση δικηγορικά γραφεία ή αυτά που έχουν ως επίκεντρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχει δικονομικές αγγυλώσεις. Και, ναι. Και αντιλαμβάνεστε ότι τώρα που έχουμε και την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει συνολικά η Ευρώπη των 27, αλλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα που πρέπει κάπου να πρωτοπορήσουμε, να γίνουμε μια χώρα η οποία δίνει αίσθημα ασφάλειας δικαίου και πρωτοπορεί στην αναμόρφωση του θεσμικού της πλαισίου στο πεδίο της δικαιοσύνης. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, αυτό που ξεκινήσατε, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, οι προτάσεις που κάνετε? Κοιτάξτε, σκοπεύω να κινηθώ θεσμικά, γιατί έτσι θεωρώ ότι πρέπει να κάνω, όπως κινηθήκαμε θεσμικά και την... δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα προς το παρόν. Συγκεντρώνω απόψεις και ιδέες. Θα επισκεφθώ τους προέδρους των νοτάτων δικαστηρίων. Θα ανταλλάξουμε απόψεις, επιφανείς νομικούς, φίλους, όλο τον κόσμο. Θα βάλω προτεραιότητες. Σίγουρα είναι ορισμένα σημεία στα οποία θα κινηθούμε πιο γρήγορα και άλλα σημεία στα οποία θα πάμε πιο μακροπρόθεσμα. Εγώ έχω όνειρο, ας πούμε, και το είχα πει τότε όταν ο τότε Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, έκανε κάτι ανοιχτές συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και καλούσε και τους Προέδρους των Δικαστηρίων. Εγώ θέλω να... και κολλάει με αυτό που είπα στην αρχή, συμβαδίζει μάλλον, να το πω με πιο σωστό ρήμα. Θέλω να υπάρξει όχι δημοσιοϋπαλληλική καριέρα στη δικαιοσύνη. Θέλω να υπάρξει ανταγωνισμός, να μπορούν σε κάποιο βαθμό να μπαίνουν μέσα δικηγόροι με θητεία, καθηγητές πανεπιστημίων. Καθηγητές πανεπιστημίων, όχι απαραίτητα νομικοί, διότι τα προβλήματα πλέον έχουν γίνει σύνθετα. Δεν είναι μόνο νομικά. Έχουν πάντα τη νομική πλευρά, αλλά πολλές φορές έχουν και τεχνικές πλευρές στις οποίες ο νομικός δυσκολεύεται. Τα μνημόνια, παραδείγματος χάρη, είχαν τεράστια οικονομικές παραμέτρους, τις οποίες δυσκολευτήκαμε να κατανοήσουμε από την αρχή. Το αποκαλούμενο μνημόνιο δεν είναι μνημόνιο. Είναι τρεις διαφορετικές συμβάσεις και να μην τα αναλύσουμε αυτά τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, πρέπει να την ταρακουνήσουμε, αν θέλετε, τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν για να... βέβαια, κύριε Μανδραβέλη, ορισμένοι καταναγκασμοί από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, η πολυνομία, οι καθυστερήσεις, η γραφειοκρατία, οι πολύπλοκες διαδικασίες υπαγορεύονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι εξαιρετικά λεπτομερές, εξαιρετικά τεχνικό. Μην νομίζετε ότι χωρίς παρεμβάσεις στο ουσιαστικό δίκαιο μπορείς να λύσεις τα προβλήματα αυτά. Ας πούμε, στον κλάδο του ποινικού δικαίου, τώρα έχουμε μεγάλες καινοτομίες με το νέο κώδικα ποινικής δικαιοσύνης. Μπορούμε να έχουμε ποινικούς συμβιβασμούς, πρωτοβουλίες του εισαγγελέα, να κλείνουν υποθέσεις. Χρειάζεται όμως και ουσιαστικές ρυθμίσεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μπορεί να είναι πιο κρίσιμο για το χώρο της δικαιοσύνης σε σχέση με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διότι τα θέματα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό θέματα χρήσεων γης, περιβάλλοντος και βεβαίως του ίχνους μέσα στο οποίο θα γίνει μια επένδυση. Άρα νομίζω ότι σημασία έχει και από τη συζήτησή μας να αναδειχθεί η σημασία και ο επίγον χαρακτήρας τέτοιου είδους παρεμβάσεων στον τομέα αυτόν. Ναι, βεβαίως, αν κάποιος μας παρακολουθεί και θέλει να φέρει 1 εκατομμύριο ευρώ στην Ελλάδα, παραμένει ένα εκατομμύριο ή 1 δισεκατομμύριο. Γιατί τώρα πέσουμε με τα δισεκατομμύρια. Τώρα πέσουμε με τα δισεκατομμύρια. Με 1 εκατομμύριο θα πάρει ένα σπίτι, ας πούμε. Πάλι δεν θα νιώθει ασφαλής ένας επενδυτής, ακούγοντας όλες αυτές τις καλές προθέσεις, αν δεν έχει τουλάχιστον ένα ορατό χρονοδιάγραμμα. Εσείς, κύριε Βενιζέλο, τι θα βλέπατε? Ο μεγάλος επενδυτής θα κάνει μία σύμβαση, η οποία θα κυρωθεί από τη Βουλή,
Θα υπάρχει νόμος ο οποίος θα διέπει τη σύμβαση αυτή, την επέμβαση αυτή και θα προβλέπει και διαιτησία, θα προβλέπει ακόμη και για διοικητικά θέματα διαιτησία, όπως φάνηκε στη γνωστή υπόθεση της επένδυσης του χρυσού στην Χαλκιδική, όπου έχουμε σωρία διαιτητικών αποφάσεων για θέματα τα οποία είναι κατά βάθος διοικητικού χαρακτήρα. Μην φοβάστε τον μεγάλο επενδυτή. Ο μεγάλος επενδυτής θα βρει το δρόμο του. Το ζήτημα είναι τι γίνεται ο συνήθις, ο μεσαίος και μικρός επενδυτής, γιατί πρέπει να κινηθούν οριζόντια. Και τι γίνεται και ο εσωτερικός επενδυτής. Γιατί αν δεν κινηθούν οι επιχειρήσεις, αν η αποταμίευση, η εσωτερική, δεν μετατραπεί σε κεφάλαιο που επενδύεται και προωθεί την οικονομία, δεν θα βαδίσουμε προς το μέλλον μόνο με ενισχύσεις ή δάνεια από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Άρα λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε και στα δύο επίπεδα με μια αίσθηση επίγοντος. Αυτό έχει για μένα σημασία. Εγώ πάντως διατηρώ μια αισιοδοξία, διότι βλέπω ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη στη χώρα, διότι δεν θα γινόντουσαν όλες αυτές οι αγορές ακινήτων κλπ. Αυτό βέβαια δεν είναι μεγάλες επενδύσεις, ούτε βιομηχανικές επενδύσεις. Παρ' όλα αυτά είναι επενδύσεις, διότι αν κάνουμε αυτό που έκανε και η Πορτογαλία, τι έκανε η Πορτογαλία, προσέφερε προνόμια για να μαζέψει όλους τους συνταξιούχους εκεί, να φέρουν τη σύνταξή τους και να κινείται η οικονομία. Κάτι αντίστοιχα πράγματα μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Τα προβλήματα δεν λύνονται με θαύματα. Όμως το κυρίαρχο σημείο είναι η απόκτηση εμπιστοσύνης. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι στην κοινωνία και στη διεθνή κοινωνία και στους διεθνείς επενδυτές υπάρχει αυτό το στοιχείο. Η εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση. Και ευτυχώς οι κυβερνήσεις γενικά μπορεί να είναι πιο διορατικές και πιο γρήγορες από ό,τι τα δικαστήρια. Αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου που είπε στην πραγματικότητα σταματήστε το QE, το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, ενώ πάμε σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης λόγω της πανδημίας, το οποίο ξεκίνησε με 750 δισεκατομμύρια και ήδη έχει πάει στο 1.3.200. Η κυρία Μέρκελ όμως κατάλαβε ότι πρέπει να βγει επιθετικά και να πει ναι και στο κοινό χρέος, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες των ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς η Γερμανία και οι άλλοι καθαροί πληρωτές να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να πληρώσουν από τον προϋπολογισμό τους, γιατί τα χρήματα αυτά θα τα δανειστεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με εγγύηση τον προϋπολογισμό της, ούτε καν με την εγγύηση των κρατών μελών. Άρα βλέπουμε ότι καμιά φορά υπάρχει μια αντίσταση και ένας συντηρητισμός δικαστικός, ενώ η πολιτική εξουσία βλέπει το πρόβλημα, την πίεση, την ανάγκη και αντιδρά πιο γρήγορα και πιο συνολικά, γιατί ο δικαστής βλέπει τα πράγματα κατά ανάγκη αποσπασματικά και εκ των υστέρων. Ενώ η δημοκρατικά νοημοποιημένη εξουσία τα βλέπει συνολικά και την στιγμή που βράζει το πράγμα. Το αντιμετωπίσατε αυτό και με το μνημόνιο, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, γιατί κατά το κύριο μνημόνιο, κατά κύριο λόγο, η κυβέρνηση ήξερε τι έχει να αντιμετωπίσει, τον κίνδυνο της καταστροφής, της ασύνταχτης χρεοκοπίας. Ο δικαστής έρχεται μετά, όταν η χώρα έχει σωθεί και δεν βλέπει το συνολικό πρόβλημα. Λέει, αυτή η ρύθμιση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα ή μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη. Ναι, αλλά μπορεί αυτή η καλύτερη να δημιουργούσε μια άλλη παρενέργεια και ούτω καθεξής. Η αποσπασματοποίηση σε ένα σύστημα όπως το δικό μας, που δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο, δεν έχουμε συγκεντρωτικό έλεγχο, έχουμε διάχυτο έλεγχο της συνταγματικότητας, πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια αυξημένη αίσθηση ευθύνης του κάθε δικαστή και ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων, που αντιλαμβάνονται και πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι οι αποφάσεις τους έχουν επιπτώσεις πολύ ευρύτερες της συγκεκριμένης υπόθεσης. Παράγεται ένα δεδικασμένο πραγματικό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο και υπάρχουν επιπτώσεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, ιστορικές. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά ακόμη. Νομίζω ότι μας αδείξε τώρα λίγο ο κύριος Πρόεδρος. Εγώ ήμουν πρόεδρος που δίκασα το πρώτο μνημόνιο.
Οφείλω να πω ότι στην Ολομέλεια είχαμε πλήρη συνέστηση του κινδύνου. Στο πρώτο μνημόνιο, ναι, απολύτως. Η νομολογία επί των ημερών σας, και θα έλεγα η νομολογία σε γενικές γραμμές μέχρι το 2014, ήταν προωθητική. Μετά κάναμε το σφιγμό του λαού. Μετά κάναμε μια καμπύλη και επανήλθαμε το 2018. Okay, έτσι είναι. Τα έχετε γράψει μια χαρά στο βιβλίο. Υπάρχει τρόπος εθνικά δικαστήρια να καθυστερήσουν ή και να ακυρώσουν αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα παρά την πολιτική βούληση που είπε ο κ. Βενιζέλος, που τουλάχιστον η συναδμομηχανή φαίνεται στη Γερμανία? Υπάρχει τρόπος να αποπειραθούν να καθυστερήσουν, αλλά νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο έδωσε τώρα η καγκελάριος με τη σύμφωνη γνώμη και του τωρινού Προέδρου της Βουλής, ο οποίος υπεστήριζε άλλες απόψεις την εποχή των μνημονίων και είναι και αρκετά υπεύθυνος για την τροπή που πήραν τότε τα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μήνυμα είναι τόσο ισχυρό που ξεπερνάει την απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου. Πάντως να υποστηρίξω λίγο τον Wolfgang Schäuble, με τον οποίο κάναμε πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Τα ξέρω, στο τρίτο υπόγειο. Την περίοδο του ελληνικού μνημονίου πήγε πολλές φορές στο συνταγματικό δικαστήριο το γερμανικό να υποστηρίξει το πρόγραμμα, το ελληνικό, ώστε να εκταμιευθούν οι δόσεις, διότι θα μπορούσε να πάσα στιγμή το συνταγματικό δικαστήριο να μπλοκάρει μία δόση. Βεβαίως. Και να μας την άκει στον αέρα, δηλαδή να μας οδηγήσει σε πιστωτικό γεγονός. Με το γερμανικό σύστημα κάθε δόση πέρναγε από το γερμανικό κοινοβούλιο. Μάλιστα. Έχουμε 3 λεπτά ακόμη. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. Η επόμενη μέρα. Μιλήσαμε πάρα πολύ για την προηγούμενη μέρα. Η επόμενη μέρα. Τι φοβάστηκε, κύριε Πικραμμένε? Αυτό που φοβάται όλος ο κόσμος. Τον ιό. Την αναζωπήρωση, ναι. Και φοβούμαι ότι δεν μπορούμε, όχι φοβούμαι, είμαι βέβαιος ότι δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε ένα lockdown, σε ένα πλήρες lockdown. Δηλαδή το σύνθημα «μένουμε σπίτι» δεν μπορεί να ξαναυπάρξει. Και δεν μπορεί να ξαναυπάρξει διότι φυσικά, όπως και ο Πρωθυπουργός ανέδειξε, το πρώτο μέλημα είναι η προστασία της υγείας των πολιτών. Αλλά για να μπορέσει να υπάρξει προστασία της υγείας των πολιτών, πρέπει να μην καταρρεύσει η οικονομία. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο που πρέπει η οικονομία να δουλέψει. Τώρα, εάν επανέλθει πράγματι η πανδημία σε κάποια μορφή, δεν ξέρω πώς θα επανέλθει, θα υπάρξουν άλλου είδους περιορισμοί ηλικιακοί, ενδεχομένως, τοπικοί ενδεχομένως κλπ. Η επόμενη μέρα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που μπορεί να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Θα πω επιγραμματικά ότι η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική από όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Πάντως η επιστήμη θα μας πει τι θα κάνουμε. Γιατί ως τώρα είχαμε το δόγμα ότι η ιατρική επιστήμη, τα επιδημιολογικά δεδομένα, υπαγορεύουν τα μέτρα, τα νομοθετικά, τα διοικητικά, τον εγκλεισμό, το lockdown. Τώρα πάλι η επιστήμη θα μας πει και ως εκ τούτου, για να αποφύγουμε ένα νέο lockdown, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Έχει επικρατήσει ένα κλίμα χαλάρωσης, υπερβολικής αισιοδοξίας, το οποίο δεν είναι διορατικό και υπεύθυνο. Εάν θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε τη χώρα μας υποδειγματική και να αποφύγουμε ένα πισωγύρισμα το οποίο θα ήταν εξαιρετικά επιβαρυντικό για την οικονομία, πρέπει αυτήν την μεταβατική περίοδο της εκκρεμότητας να είμαστε υπεύθυνοι, αλληλέγγυοι, προσεκτικοί και να τηρούμε τα μέτρα με σχολαστικότητα. Ωραία. Μένει να αποδειχθεί ποια επιστήμη, η ιατρική ή η οικονομική. Εγώ αλλά εδώ... αυτό στο επόμενο πανέλ. Okay. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Και ελπίζουμε του χρόνου στους Δελφούς. Βεβαίως. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.